Στο Μαξίμου υπάρχει μεγάλη ανησυχία για το θέμα των δημοσκοπήσεων, καθώ συνειδητοποίησαν από αυτά που έγιναν στην Κύπρο ότι τα πραγματικά αποτελέσματα ίσω να είναι εντελώ διαφορετικά από αυτά που φαντάζονται. Το παράδειγμα της Κύπρου, όπου ο νεόφυτος Αβέροφ από φαβόρη βρέθηκε τρίτος, έχει θορυβήσει κυρίως τη Νέα Δημοκρατία, που θεωρεί ότι όπως και οι δημοσκοπήσεις στην Κύπρο έτσι και στην Ελλάδα, δεν ανείχνευσαν τη λεγόμενη αντισυστημική ψήφο και κυρίως τις ομάδες που δεν πιάνουν τα ερωτηματολόγια των μετρήσεων. Με λίγα λόγια, η αδιευκρίνηστη ψήφο αποτελεί το φόβο της Νια Δημοκρατίας για τις εθνικές εκλογές που πλησιάζουν. Η Κύπρο έδειξε ότι η βουβιψήφο, δηλαδή αυτή που δεν έχει εκδηλωθεί στι δημοσκοπήσεις, ανεβάζει και κατεβάζει κυβερνήσει. Αλλά και στο Πασόκ φοβούνται αρκετά, καθώ ακόμα δεν γνωρίζουν πόσο θα συμπιεστούν από το ΣΥΡΙΖΑ μέχρι το τέλο τη εκλογική αναμέτρηση. Δημοσκοπικά έφτασαν στο 16% και τώρα οι δημοσκοπήσεις το βρίσκουν γύρω στο 10% μετά συναμειωθεί. Στην Νέα Δημοκρατία ανησυχούν και με τη χαμηλή απήχηση που έχουν στους νέους ψηφοφόρους. Ξέρουν πώς πολύ δύσκολα θα δουν την ψήφο και των δεξιών ψηφοφόρων, οι οποίοι τους έχουν γυρίσει την πλάτη, αφού πρώτα η ηγεσία του κόμματος γύρισε τη δική τους σε αυτούς. Αυτό σημαίνει πως η αυτοδυναμία είναι όνειρο θερινής νυκτός και πολύ πιθανό όνειρο να αποτελεί ακόμα και η εκλογική πρωτιά στις πρώτες εκλογές που θα διεξαχθούν με απλή αναλογική. Η αδιευκρίνηστη ψήφο, μόλι διευκρινιστεί, συνήθως είναι κατά των κυβερνώντων. Οι δημοσκοπήσεις έχουν δείξει ότι η Νέα Δημοκρατία υπολείπεται πολύ στις νεαρές και ότι το χάσμα αυτό δεν μπορεί να ξεπεραστεί.